Καλησπέρα και ονειρέω. Τι κάνετε, παιδιά, τι κάνετε. Είμαστε, καλά. Ετσάζουμε. Σοφία μου, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, χρόνια Γιώργο καλά, μου. Χρόνια ερωτευμένη. Εσύ δεν κάνεις πολύ καλή παρέα με τον Ορέστη τον Τζάγκ, εγώ να σου πω. Εξαιρετική παρέα. Με τον Ορέστη είναι ώρες μπορώ να μιλάω. Το πιστεύω. Μαζί. Από μία απόσταση. Λοιπόν, παιδιά. Κοιτιέστε τα μάτια. Κοίτα τώρα να δεις. Τώρα, τελευταία εβδομάδα, μας έχετε εκπλήξει πολύ ευχάριστα και ότι έχουμε κάνει ένα παράπονο, γιατί έχουμε εξαιρετικούς συνεργάτες σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Γιώργος Ονειρέως, λοιπόν, που είναι ένας και από αυτούς και πέρα από τις φανταστικές του συνεντεύξεις που παίρνει από ανθρώπους που πραγματικά έχουν προσφέρει ναι, ο καθένας στον τομέα του, εντοπίζεται και συγγενείς. Νομίζω ότι πρέπει να πας στη Βίκυ Χατζηβασιλείου στο πακέτο, αφού βρήκες την Ονά, του Μάριου Πρίαμου. Και μιλήσατε, κύριε και θεία του, είναι αδερφή της μαμάς του. Είναι αδερφή της μαμάς του. Τι είπατε με την Ονά. Γεωργία Σεΐζου, μιλάω εδώ και περίπου δύο μήνες από όταν ήρθα στην παρέα σας, Νικολέτα. Τι λέτε. Προσπαθούσα να την πείσω γιατί δεν έχει μιλήσει πουθενά αλλού. Την έχουν παρακαλέσει από πάρα πολλές εκπομπές. Μιλάει μόνο σε εμάς. Αποκλειστικά σήμερα. Ναι. Πάλι νοσοκομείο. Είναι φωτογραφίες που με έχει στείλει η Νονά του Μάριου σήμερα. Τα ατυχήματα τα ξεπερνάει. Το βλέπουμε από τη βάφτισή του που έγινε στον Άγιο Δημήτριο εδώ στην πόλη. Μισό λεπτάκι. Εδώ τη βλέπουμε, δεν είναι βάφτιση. Ή βαφτίστηκε μεγάλο. Αυτό είναι μετά. Αυτέ τι φωτογραφίε η αλήθεια είναι ότι δεν τι έχουμε δει πάντα στον Άγιο Δημήτριο. Κοιτάξτε τον εκλογικό που είναι. Εδώ είναι με την Νονά με την οποία και μίλησε. Είναι κυρία Γεωργία Σεΐζου. Στον Άγιο να τον πάρεις να κάνετε παιδιά. Ναι. Να πούμε ότι η μαμά του Μάριου γεννήθηκε Θεσσαλονίκη, όπου είναι και αδερφή της κυρίας Σεΐζου, της νονάς του Μάριου. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα για αυτόν. Και φυσικά μίλησε για το Σαλβάρο και για το πώς έχει ζήσει και έχει βιώσει ο Μάριος μέσα σε αυτούς τους 4 μήνες το παιχνίδι. Πάμε να σας ακούσουμε. Ο Μάριος είναι αυτός που βλέπουμε. Τυχαία ίσως. Δεν αναφέρεται ότι ο Μάριος δεν είναι μόνο ο Κύπρος. Προβάλλεται συνεχώς ως ο Κύπρος εχθρός να συσπηρωθούν όλοι οι Έλληνες να ψηφίσουν κάποιον Έλληνα παίκτη. Γιατί ο Κύπρος είναι ο ξένος. Mm. Δεν ξέρω αν για κάποιους όπου έχει συγγενείς ο Μάριος δεν είναι Ελλάδα. Ντροπή και κρίμα να τους θεωρούμε ξένους. Δεν υπήρξε καμιά επικοινωνία από τη μέρα που μπήκαν τα παιδιά στο παιχνίδι. Mm. Έμαθα από την αδερφή μου ότι μίλησε για ένα λεπτό, 2 ώρες πριν ο Σάκης Τανιμανίδης ανακοινώσει ότι είχαν οι μαχητές κάποιο ατύχημα. Μόνο και μόνο για να μην το μάθουν οι γονείς από την τηλεόραση. Ο Μάριος πήρε απίστευτες ποσότητες πολύ δυνατών φαρμάκων. Εμένα με τρόμαξε το ότι ήταν τόσο πρισμένο επιστρέφοντας. Οι γονείς του δεν ήταν ούτε εφοπλιστές ούτε μεγαλοεπιχειρηματίες όπως κάποιοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον Μάριο στο κακομαθημένο πλουσιόπεδο. Κάποιος Γιαννόπουλος, τον οποίο δεν τον ήξερα. Το είπε κιόλας καθαρά. Έχω αιμονή με τον Μάριο. Να λέει, ας κάνει ο ελληνικός λαός το εθνικό του καθήκον στον τελικό ψηφίζοντας συγκεκριμένο παίκτη. Τι πειράζει που έτσι κάποιοι παίκτες έχουν μια ιδιαίτερη προβολή. Δεν το βρίσκω θεμητό. Για μένα είναι ανέντιμο και ανήθικο. Δηλαδή, γιατί κάποια παιδιά να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Ναι. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε και ένα μπέρδεμα. Γιατί το κανάλι που έχει τα δικαιώματα και προβάλλει το Survivor στην Κύπρο έδειξε μόνο το βράδυ, όταν δηλαδή ο Σάκης ανακοίνωσε την αρχή της ψηφοφορία τα νούμερα. Την άλλη μέρα δεν το έδειξε καθόλου. Όσοι κάποιοι αλήθεια δεν έβλεπαν τηλεόραση στις 1 η ώρα το βράδυ, τα ξημερώματα, να ξέρουν πού να ψηφίσουν, πώς είναι δυνατόν να διαρρεύσουν αυτές οι καταστάσεις. Εννοείται ότι η παραγωγή τα έχει επτασφράγει στο μυστικό. Φαντάζομαι ψήφισες και εσύ στην ψηφοφορία του κοινού, Ασφαλώς. Θα ψηφίσω το Μάριό μου. Θες είχαμε και την αποχώρηση του Γιώργου Χρανιώτη. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Χρανιώτης ήταν αυτός που θα έπρεπε να αποχωρήσει, αλλά ο κόσμος έκρινε έτσι. Και ας κερδίσει ο καλύτερος. Όχι ο πιο πονηρός ή αυτός που προβάλλεται. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Συγγνώμη, συγγνώμη. Απλά είναι επειδή αυτό που κλείνει το τελευταίο που λέει αυτός που προβάλλεται. Θεωρεί ότι προβάλλεται περισσότερο π.χ. κάποιος άλλος παίκτης εκτός από τον Μάριο. Ο Ντάνος. Να προβάλλεται, δεν λέει η γυναίκα. Όπως το λέει. Ναι, ακριβώς ό,τι είπε. Είναι. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω σε ένα Γιώργο μου, γιατί δεν το ήξερα. Μας λέει στην ουσία, γιατί κάθε όλες τις εκπομπές, και έχει δίκιο να του άμα το λέει αυτό, λέμε μονίμως ότι ο λόγος που ο Μάριος είναι φαβορή είναι επειδή έχει τη στήριξη ολόκληρης της Κύπρου, που πολύ ωραία τα λέτε και μπράβο σας έχω να σας πω. Και εμείς μάθαμε τώρα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν το κανάλι, το Survivor σε αναμετάβωση σε άλλο κανάλι στην Κύπρο, ναι, δεν μάθανε ποτέ τον τρόπο ψηφοφορίας. Και προφανώς η γυναίκα μένει Θεσσαλονίκη και το είδε, γιατί το βλέπει στο Sky, δεν το βλέπει, δεν ξέρω που προβάλλεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μάθαμε. Σκέψω όμως πως η δημοτικότητα έχει, αν μπορούσαν να ψηφίσουν και οι Κύπριοι. Μάλιστα μου είπε η κυρία Σεΐζου ότι τη ρωτούσαν πού μπορούν να τηλεφωνήσουν από την Κύπρο. Οι άνθρωποι που μένουν στην Κύπρο, οι φίλοι τους. Το νούμερο να τηλεφωνήσουν να στηρίξουν τον Μάριο. Δεν ξέραν ούτε αυτό. Γιατί νομίζω και στο site, τώρα που το λες,
Δεν ξέρω, ανεβαίνουν το τρόπο που θα ψηφίσει. Μπορεί να το δει στο εδώ web. Σε εμά, όταν ήταν 24ωροι, όλη τη μέρα στο Sky έβγαιναν τα ονόματα για να ψηφίσουν. Υπάρχει περίπτωση εκεί να μην έβγαινε τίποτα. Όχι, δεν έβγαινε τίποτα. Αυτό μα λέει η γυναίκα. Δεν θα έχει γίνει χαμό, ρε παιδιά, από τα fan club του Μάριου. Μα όταν αυτό έχει συνεφιστεί εδώ και 4 μήνες, να μην προβάλλεται ένα ολοκληρωμένο επεισόδιο, γιατί αυτό μαθαίνουμε από την ονά του. Και είναι όντω έτσι θα γινόταν, να ξέρετε. Δεν γίνεται λόγω του Μάριου, αλίμονο. Δεν μπορεί να προβάλλεται σε ένα κανάλι να μετάβεσαι 4-3 ώρες αέρα. Πόσο το πλήρωνε αυτό, ναι, πολλά προφανώς λεφτά. Προφανώς δεν το ξαναέδειξαν αυτό μέσα στο επόμενο 24ωρο. Οπότε έγινε όλο αυτό το μπέρδεμα. Είδαμε μόνο αυτό που είδαμε. Αυτό. Είναι πολύ σοβαρό. Καταρρύπτει δηλαδή όλο αυτό που ισχυριζόμαστε τόσο αλλάζει καιρό. Το ισχυρίζει αποκλειστικά εκεί που γίνεται αυτό. Βέβαια η Νονά. Τώρα Μιχάλη, φαβορή θα ήταν. Δεν είναι, όχι, δεν εννοεί αυτό η Νονά. Η Νονά εννοεί αυτό που λέει η γυναίκα και το λέει και ξεκάθαρα. Ότι στην ουσία όλο αυτό είναι σαν να θεωρούμε την Κύπρο μια άλλη χώρα. Λέει στην αρχή. Ναι. Επειδή δεν ήταν κοινή η ψηφοφορία. Ναι. Ενώ είναι ο άνθρωπος Έλληνας, έτσι η μητέρα του είναι από Θεσσαλονίκη. Και να εστιάσουμε επίσης και στον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος τον έχει χαρακτηρίσει ως ρομπότ τον Μάριο και ότι δεν έχει συναισθήματα και δεν. Όχι, δεν απ' αυτά. Εγώ δεν τα θυμάμαι. Δεν μου τα δείξατε όλα αυτά εμένα. Παιχνίδι, ναι. Ενώ ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να έχει όποια άποψη θέλει από τη στιγμή που έχει δημόσιο βήμα και του δίνεται ο λόγος. Αλλά αυτό που λέει η Νονά του σε σένα, Γιώργο, ότι κάποιοι παίκτες προβάλλονται περισσότερο, θα σας πω το πιο απλό. Έχουμε δει τον Ντάνο και τον Βασάλο να κάνουν ντουζ. Το Μάριο δεν τον είδαμε ποτέ να κάνει ντουζ. Τον είδαμε να κάνει ντουζ, απλά δεν κόψαμε το απόσπασμα. Να ξέρετε. Δηλαδή, άμα θέλετε το συγκεντρωτικό, όχι στο Sky, μπορεί να το δούμε να κάνει ντουζ. Δεν θεωρώ ότι προβάλλεται κάποιο περισσότερο. Έλα τώρα. Οι συγγενείς, δηλαδή τι τραβάνε, σκέφτομαι ρε παιδιά. Δηλαδή κάθομαι και σκέφτομαι καμιά φορά και ζητώ και συγγνώμη. Και εμείς έχουμε πει, γιατί μερικές φορές μας πάνε τα νεύρα και κάποιοι από εκεί μέσα. Την έκαμε reality, είναι αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί απλά εμείς είμαστε τηλεθεατές, απλά έχουμε το μέσο που μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας δημόσια. Τι τραβάνε οι γονείς και οι συγγενείς, Γιώργο. Να πω κάτι ακόμα για τον Μάριο. Να πεις ό,τι θέλεις. Πες. Λοιπόν, ότι ο Μάριος είχε μπει στο ρεκόρ Guinness, καθώς πήρε μέρος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη υποθαλάσσια αλυσίδα. Πολύ ωραία. Ο Μάριος είχε καταδυθεί στο ναυάγιο Ζινοβία στη Λάρνακα με τον ιό του Κουστό. Τι λες, καλή, του Ζακίβ. Ναι. Τι λες τώρα. Βεβαίως, έτσι. Έχει συμμετάσχει στην εθνική ομάδα βόλεϊ, ο Μάριος, με πάρα πολλά μετάλλια. Είσαι Μαριακός, πες την αλήθεια τώρα. Σε βλέπω. Κάνε το πρόμο σου. Θέλω να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι. Το έχω αυτό. Δεν θέλω όπου πηγαίνει η προβολή να στηρίζω την προβολή, να στηρίζω λίγο και το υπόλοιπο. Ο Μάριος, επειδή μας λες όλες αυτές, είναι ελεύθερος. Εσύ τώρα έχεις φίλο στο Facebook. Σου έδωσα την καλύτερη ευκαιρία. Αυτόν δεν έχεις, καλέ. Αυτόν δεν έχεις φίλο στο Facebook, εσύ. Ναι, τώρα δεν έχεις δει, δεν έχει βάλει καμία και δεν έκανε τάκι. Δεν λέω ότι θες να ρωτήσω την Ονά να μου πει. Ελεύθερος είναι. Ελεύθερος είναι. Θα κανονίσουμε κονέ. Τι ζώδιο είναι. Πώς. Χαμελέον. Σταμάτασαι. Λοιπόν. Και επίσης να πω ότι έχει fan club στο Facebook. Τι, που το διαχειρίζει τη φίλη του. Οι Priamers μετρούν 14.000. Οι Priamers. Τι λες ρε φίλε τώρα, αυτά είναι. Οι Priamers. Εγώ δεν ξέρω μόνο τα μεριμπουδάκια. Υπάρχουν και Priamers. Μάλιστα, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι θα σε φτιάξουμε κανένα. Πρέπει, ξέρεις τι κάνουν μερικές. Σας το έχω ξαναπεί. Ραλίτσι. Το φτιάχνουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους και λέει. Εγώ έχω το fan club Νικολέτα. Και λέω στα Νικολέτα, είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Κούκλα, σε αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω ότι πολλές έχουν τον εαυτό τους και μιλάνε κιόλα. Τι είναι αυτό που φόραγες, απαντάω εγώ σε μένα. Τι ωραία. Το πρόβλημα θα ήταν να βρίζω. Πάρα πολύ, Γιώργο μου. Μιλά και πολλά. Λοιπόν. Και έχει φτάσει σε ένα σημείο καλησπέρα βασικά. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλά είμαστε. Μια χαρά τώρα που ήρθες κι εσύ και γαλιάζεις τα κοριτσάκια αυτά τα όμορφα. Νιώθουν και οι ίδιες ασφαλείς. Κλείνει εδώ έτσι η ομάδα μου. Κλείνει εκεί. Και επειδή έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι πολύ κοντά προς τον νικητή και προς το τέλος του παιχνιδιού, νομίζω έχει μεγαλύτερη εμπειρία και για να πει ποιος μπορεί να το πάρει και ποιος το αξίζει κιόλας. Τι έχει ζήσει. Λοιπόν, να σας πω κιόλας για τον Γιώργο τον Ηρέο μας, το δημοσιογράφο της εκπομπής μας. Είναι εδώ σε πολύ λίγο. Είναι εδώ γιατί ό,τι σε πολύ λίγο θα ακούσουμε την τηλεφωνική συνέντευξη που είχε με τον δήμαρχο Αμοχώστου του. Μια συζήτηση που θα σας συγκινήσει και θα σας στεναχωρήσει και μερικούς. Έτσι, πολύ, πολύ, πολύ δυνατή, ρε παιδί μου. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Θέλω όμως εγώ να συνδεθούμε τώρα με την Αθήνα, με την Βαλεντίνη Τυράντη. Γεια σου, Βαλεντίνη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά είμαστε και λίγο στεναχωρημένες, όχι εμείς, αλλά κυρίως το κοινό του Γιώργου του Αγγελόπουλου, που είναι και τεράστιο, διότι να θυμίσουμε στον κόσμο ότι πριν από κάποιες μέρες ο Λάμπρος ο Κούτος είχε δηλώσει στο Sky ότι δεν θέλω κάποιον να είναι νικητής ο οποίος δεν είναι τίμιος, φωτογραφίζοντας και λέγοντας κιόλας στην ουσία ότι εννοεί τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Κάτι το οποίο Νικολέτα, το λες πολύ, πολύ, είναι χοντρό. Δεν το λες, παιδάκι μου. Κοίταξε, αυτό το είπε, συγγνώμη λίγο, το είχε
το είχε πει βέβαια στο Sky, όπως τα είπες, αλλά το είχε πει και στο 7 μέρες TV για να πούμε ακριβώς τις πηγές μας. Mm-hmm. Όταν ρωτήθηκε για το ποιος θέλει να είναι νικητής, συγκεκριμένα είπε ο Λάμπρος Χούτος ότι εγώ θα ήθελα ο νικητής να είναι τίμιος, κάτι που δεν βλέπω στον Γιώργο Αγγελόπουλο. Ναι, ναι. Ναι. Εσείς λοιπόν κάποιο... μιλήσατε με, με έναν πολύ καλό γαλοφίλο του... του Γιώργου Κουντάνου, τον Γιώργο το Βιολέτα. Θέλω πάμε να σας ακούσουμε για να δούμε τι μας είπε και να τα σχολιάσουμε μετά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Βέβαια, αυτά φαντάζομαι ότι είναι για εντυπώσεις όλα, επειδή έφυγε πολύ πριν την ώρα του από το παιχνίδι. Είναι καθαρά για θέμα εντυπώσεων και για να καλυφθεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν τους γίνονται κουμπιά γενικότερα. Εννοώ ότι όσοι θέλουν να το παίξουν κλικαδόροι από την άποψη, δηλαδή ότι η στρατηγική να πετάξουν το παιχνίδι να το παίχτε έξω και μετά την πατήσαν αυτοί, γιατί ο κόσμος βλέπει άλλα πράγματα απ' έξω. Την πατήσαν, έτσι είχαν όλοι. Ακόμα και η Βαλαβάνη είναι δευτεία θέση από ό,τι βλέπω. Λέει ότι θέλει να κερδίσει κάποιο που θα είναι τίμιος. Μπορεί να λέω ότι θέλει να κάνουμε τώρα. Ήταν τίμιος και έφυγε από το παιχνίδι. Ήταν τίμιος αυτός και έφυγε και έχουν μείνει μέσα αυτοί που δεν είναι τίμιοι. Δεν το καταλάβαινα αυτό τι εννοεί. Αυτά είναι όλοι για τις εντυπώσεις, φαντάζομαι. Για τελευταία στιγμή δηλαδή να κάνει ζημιά. Όσο και απ' έξω ακόμα δηλαδή τη ζημιά να κάνουμε. Τι εννοεί τίμιος δηλαδή, να μας το κάνει για να. Τι εννοεί τίμιος και πού ήταν άτιμος. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Η λέξη τίμιος λοιπόν είναι αυτή που ενόχλησε περισσότερο το φιλικό περιβάλλον του Γιώργου Αγγελόπουλου. Καθώς όταν λέμε ότι κάποιος δεν είναι τίμιος, αυτόματα δημιουργούνται διάφορες εντυπώσεις. Και αυτό που τονίζει ο φίλος του Γιώργου Αγγελόπουλου είναι ότι ακόμη και τώρα που έχει φύγει ο Λάμπρος Χούτος από το παιχνίδι και φυσικά πλησιάζουν προς τον τελικό, θέλει με οποιονδήποτε τρόπο ο Λάμπρος Χούτος να πλήξει τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Εν τω μεταξύ, μόνο αυτό δεν κερδίζουν τελικά, αρέσει. Δηλαδή, όταν. Έτσι, να πεις από την άλλη, ο άνθρωπος είναι και ειλικρινής. Αντί να κάθεται δηλαδή να λέει ξαφνικά πόσο πολύ τον αγαπά και πόσο καλό παιδί είναι και να τον έχει ψέμα, προκειμένου να κερδίσει αυτός πόντους, βλέπεις και μια άλλη. Αυτό θα το έλεγα και να επιστρέψω σε αυτό που είπατε για τον Μπό. Ότι ο Μπό έχει πλέξει ουσιαστικά το εγκόμιο του Γιώργου Αγγελόπουλου, γνωρίζοντας τώρα που βγήκε έξω ότι όσοι παίκτες τα έβαλαν με τον Γιώργο Αγγελόπουλο είχαν πολύ αρνητικά σχόλια και στο διαδίκτυο και από τον κόσμο. Επίσης, να προσθέσω στην ερώτηση που έκανες προηγουμένως ότι ο Μπό και ο Γιάννης ήταν πάρα πολύ καλοί φίλοι και κολλητοί πριν μπουν στο παιχνίδι. Και γι' αυτό στεκόμαστε τόσο διάρκεια, τόσο χρονικό διάστημα στην εκπομπή και λέμε για τη στάση του ενός προς τον άλλον. Αλλά παιδιά, να πούμε κάτι, ότι οι παίκτες πλέον εντός εισαγωγικών είναι δασκαλεμένοι. Ναι. Διότι όταν βγαίνει ένας παίκτης να δώσει μια συνέντευξη, γνωρίζει πολύ καλά, δεν θα κάνει τα λάθη που κάνανε οι προηγούμενοι παίκτες. Να σας θυμίζω τη Σόφη Πασχάλη, που βγήκε στην αρχή, είπε κάποια πράγματα για τον Γιώργο Αγγελόπουλο και στην πορεία τα μάζεψε. Ναι, ωραία, αγάπη μου, να σε χαιρετήσουμε, θα τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να μου φτιάξετε και λίγο την πολυξένη. Συγγνώμη, αγάπη μου, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα που σας είπαμε ότι έχουμε εδώ και τον Γιώργο τον Ιραίο. Σας έκανα πριν την εισαγωγή αφορά όλο αυτό που έχει προκύψει με το ότι ο τουρκικός τελικός survivor θα διεξαχθεί στα κατεχόμενα στο ξενοδοχείο που βλέπετε τώρα τις φωτογραφίες και την αγαπάνε την Ελλάδα από ό,τι βλέπω και από το ρυθμό της αρχιτεκτονικής τους. Δεν έχουν αφήσει τίποτα που να μην έχουν πάρει από εμάς. Ακριβώς. Και θέλουν να πάρουν και κάτι άλλο, το οποίο στην ουσία δεν είναι κάτι το οποίο πιάνεται με την έννοια γιατί αυτό το έχουν πάρει ήδη, αλλά είναι κάτι το οποίο αφορά συναισθήματα, Γιώργο μου. Μίλησες λοιπόν, πες μας κι εσύ. Μας μίλησε ο Δήμαρχος Προσφυγικής Πόλης της Αμοχώστου, που είχαμε αποκαλύψει εμείς πρώτοι εδώ μέσα από την εκπομπή μας την προηγούμενη Τετάρτη, όπως θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, σχετικά με τον τελικό του τουρκικού survivor στην Βοκολίδα, την κατεχόμενη πόλη της Κύπρου. Να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε ότι θα μιλήσει και το έκανε και όχι όπως άλλοι που τους ψάχνουμε στα τηλέφωνα, ο Δήμαρχος, έτσι. Ενώ μας λένε ότι θα μιλήσουν, δεν τους ζητάμε εμείς. Έτσι ακριβώς. Ωραία, η παρένθεσή σου και δική σου. Και μπράβο του και μακάρι όλοι οι δήμαρχοι να είναι σαν τον κύριο Γαλανό. Μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα δούμε την τηλεφωνική συνέντευξη που είχαμε μαζί του και έχω να σας πω και άλλα τα οποία μου τα είπε εκτός συνέντευξης. Ναι. Ωραία, για πάμε να σας ακούσουμε. Φαντάζομαι δεν έχετε δει και εσείς δημοσιεύματα που αφορούν τον τουρκικό διαγωνισμό του Survivor, το οποίο θα γίνει στην κατεχόμενη Βοκολίδα. Πώς βλέπετε εσείς όλη αυτή τη διαδικασία? Βεβαίως την καταδικάζουμε και τη θεωρούμε απαράδεκτη. Δεν είναι μόνο αυτές οι, αν θέλετε, εκδηλώσεις καλλιτεχνικής μορφής. Ειδικά όμως για το θέμα του Survivor είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμιά ενθάρρυνση, τον αντίον πρέπει να υπάρξει μια έντονη αντίδραση, την οποία θα κάνουμε και εμείς από ελλαδικής πλευράς. Η Βουκολίδα είναι κατεχόμενη περιοχή κοντά στην πόλη της Αμοχώστου, που ήταν όπως ξέρετε η μεγαλύτερη προσφυγική πόλη. Έχουν εκεί έναν τεράστιο, κακόγουστο ξενοδοχείο που έχει χτιστεί με τουρκικά κονδύλια και φαντάζομαι ότι θα είναι ο συνδυασμός και κάποια συμφωνία των παραγωγών με το ξενοδοχείο αυτό. Και μάλιστα καμιά φορά αν πάει κανένας εκεί να δει όπως στην Έφεσο,
Του λένε ότι πρόκειται για ρωμαϊκή ιστορία και όχι ελληνική. Πάντως έχουμε ακούσει ότι έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια ο τελικός του Survivor πάλι σε κατεχόμενες περιοχές, σε κατεχόμενα μέρη. Κοιτάξτε, γίνονται και όχι μόνο σε ξενοχεία και περιοχές. Εκμεταλλεύονται τον αρχαίο χώρο της Σαλαμίνας. Έχουν αλλάξει όλα τα τοπονύμια, έχουν καταστρέψει εκκλησίες. Τις έχουμε μετατρέψει σε στάβλους, ο κόσμος αντιδρά μέχρι όμως ενός σημείου. Μετά από 43 χρόνια δεν είναι και τόσο εύκολο να κάνεις αντικατοχικό αγώνα. Πιστεύετε ότι είναι ένα στοιχείο προκλητικό της τουρκικής παραγωγής? Συμφωνώ ότι είναι προκλητικό αυτό που γίνεται, αλλά είναι μια σειρά γεγονότων. Δηλαδή τώρα κατάλαβες τώρα τι μας λέει ο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν υποθέσουμε ότι αυτή η αφορμή του ελληνικού Survivor μας έφερε σε θύμηση τι γίνεται κάπου εκεί. Και όταν αυτό το πρόβλημα υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, γιατί να μην τρελαθούμε τώρα, το θέμα δεν είναι το ότι θα γίνει και ο τελικός του τουρκικού Survivor, είναι ότι έχουν καταπατηθεί περιουσίες, εκτάσεις, ότι γίνονται 1000 event, μπορεί να γίνονται και άλλα πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπότε μας βοήθησε λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή την περίοδο που εμείς εδώ αγνοούσαμε. Ναι, μην λέμε λέξεις όπως αγνοούσαμε, γιατί το θέμα της Κύπρου είναι πολύ ευαίσθητο και δεν το αγνοούμε καθόλου, ειδικά εμείς οι Έλληνες. Εννοείται στην τηλεόραση, διότι όταν το καλοσκεφτούμε, δεν είναι δική μας εκπομπή που θα κάτσει τώρα να λύσει, ναι, το Κυπριακό και το θέμα των κατεχόμενων. Αλλά είναι, είδες τώρα, να σου πω κάτι, όποια και να είναι αφορμή, τελικά καλό είναι. Είτε είναι αυτό, είναι οτιδήποτε. Και δεν ξέρουμε και την έκταση ίσως όλου αυτού του θέματος. Που θα πάρει. Εμείς εννοείς. Που θα πάρει και από όλα αυτά που έχουν γίνει, δεν τα γνωρίζαμε εμείς θα σου πω κάτι. Πώς να το πω τώρα εγώ αυτό. Όταν είναι κάτι το οποίο δεν το ζεις άμεσα, δεν σημαίνει ότι το αγνοείς επειδή δεν το σκέφτεσαι, δεν μπορείς να το καταλάβεις και να το βιώσεις. Δηλαδή, αν δεν έχεις φίλους από την Κύπρο, τώρα μιλάω για εμάς που είμαστε εδώ, έτσι. Ναι. Δεν έχεις έτσι την απόλυτη επαφή. Και μπορεί άνθρωποι, δηλαδή, γι' αυτό χαίρομαι που μίλησες και με τον Δήμαρχο. Που, και τα είπε πολύ ωραία. Που τα είπε πάρα πολύ ωραία άνθρωπος. Δεν ξέρεις πώς. Δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά λες κάτι που σε πονάει. Και ότι, το ότι δεν το σκέφτεσαι και μιλάω για έναν άνθρωπο που το έχει βιώσει αυτό με στην οικογένειά του και στην κληρονομιά του γενικότερα, δεν σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει. Μπορεί να μην θέλεις να το θυμάσαι. Μπορείς να το έχεις παρατήσει επειδή σε πονάει, επειδή. Σου ξανα... Όχι επειδή δεν σε νοιάζει, ρε παιδί μου, και λες «Α, μωρέ, τώρα τι να κάνω». Δεν θες. Έχεις μία άρνηση. Επίσης... Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι, ναι, το έχουν αυτό και εγώ τους καταλαβαίνω. Επίσης, να πούμε, Νικολέτα, ότι ο Δήμαρχος είπε πως οι νέοι δεν πολύ ενδιαφέρονται, διότι υπάρχει και το οικονομικό θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Αυτό αφορά όμως μία άλλη είδους εκπαίδευση, ας πούμε. Σε οικονομικό αδιέξοδο. Ναι. Το καλοκαίρι θα γίνουν πολλά θερμά επεισόδια. Επίσης, μας ανέφερε τον Ιούλιο λόγω διατρήσεων που θα γίνουν μέσα στο Αιγαίο. Και αυτό είναι σημαντικό πάρα πολύ. Ναι. Και επίσης ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά την περίεργη σχέση που έχει όλη η Ευρώπη με την Τουρκία, καθώς κρατάει στα χέρια της ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό της προσφυγιάς, το οποίο το ζήσαμε και εμείς και το ζούμε ακόμα. Μάλιστα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, Γιώργο μου. Πόσο έξυπνο είναι αυτό το παιδί, το οποίο χωρίς να έχει καμία σχέση με τα μίντια, θα μας τα πεις και εσύ, Γιώργο μου, που του πήρε συνέντευξη. Το κατάλαβα ότι είσαι εσύ, γιατί σε κοιτάζει το Θεό. Μέχρι πόσο είναι κοντουλή. Τι κάνετε, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, είναι ό,τι κάνει. Πάρα πολύ ωραία χρώματα σήμερα. Είναι άνοιξη. Άνοιξη καλοκαίρι, είναι άνοιξη καλοκαίρι. Λοιπόν, θα τη λύσω εγώ και τι δύο απορίε σου. Να σταθώ λίγο στο δικό σου κομμάτι. Μου έκανε εντύπωση που το ρωτά για την διαθεσιμότητα, για την οδηγό. Και σου απαντάει όπως απαντάνε όλοι οι celebrities. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη ερώτηση. Ναι. Ξέρεις, δεν το περιμένεις αυτό από έναν άνθρωπο που είναι παιδί της διπλανής πόρτας, ή τα μάλλον. Ο Τσάνγκ είχε μια ομιλία σχετικά με την επιχειρηματικότητα και το πώς μπορεί κάποιος νέος, όπως είναι το κοινό το οποίο απευθύνθηκε, να ξεκινήσει κάτι καινούριο στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, όλη η ομιλία του ήταν για το survival, παιδιά. Ορίστε. Όλη η ομιλία που έκανε ο Τσάνγκ ήταν για το survival. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Δεν μίλησε καθόλου για τα επαγγελματικά, καθόλου για τη δουλειά του, για τίποτα. Αυτό ήσουν εκεί, είδε την ομιλία. Βεβαίως, αυτή η ομιλία την πήγαινε ο Ορέστης όπως ήθελε, την πήγαινε ο κόσμος και με αυτές γιατί κάνανε ερωτήσεις. Ορέστης. Άρα ήταν δική του επιλογή. Των μαθητών ήταν για το survivor και μόνο. Καταλάβατε. Τι άλλο να τον ρωτήσω, μπράβο. Παιδιά, τώρα. Δεν κατηγορώ το παιδί. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, ναι, που σίγουρα. Να μου πει εδώ στην Αμερική, στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια marketing, διδάσκουν το φαινόμενο Μαντόνα. Σαν φαινόμενο ότι πώς τα κατάφερε μία άφωνη. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα πανεπιστήμια. Μιλάμε όμως για ένα παιδί αυτό, το οποίο είχε ζωή και πριν και μάλιστα είχε και πολύ πετυχημένη πορεία. Είναι πολύ δραστήριος και έχει καταφέρει κάποια πράγματα στη, ναι, ζωή του. Μα, βέβαια, η αλήθεια από εκεί και πέρα. Αν ήταν στο survivor δεν θα έκανε καμία τέτοια διάλεξη. Εντάξει, δεν θα είχε τη δημοσιότητα. Πετυχημένος θα ήταν πάλι. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα success story το γεγονός ότι ένα παιδί όπως ο Ορέστης και όλα τα άλλα τα παιδιά
βγήκαν από το Survivor και είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης όλων. Συμφωνώ, στην εποχή, αλλά άρα, δεν, γιατί να μιλήσει. Συμφωνώ, αλλά δεν μιλάει για το φαινόμενο πώς έγινα γνωστός. Μιλάει για υποθέσεις. Ρε παιδί μου, δεν μου ταιριάζει να βλέπω τον Ορέστη που έχω καταλάβει ότι είναι έξυπνο παιδί, επιτυχημένο ούτως ή άλλως, να μιλάει για τα παρασκήνια του Survivor. Δεν μας μιλάει δηλαδή για το success story. Δεν μας μιλάει πώς από ένα παιδί απλό, πώς θα εκμεταλλευτεί τη φήμη του ή πώς να μεταδίδει στους μαθητές ίσως ένα κίνδυνο επιχειρηματικότητας. Περιμένεις ότι όταν μιλάει σε φοιτητές ενός ΙΕΚ να μιλήσει κατά 80% λέει, να πω Ντάνο εγώ για την επιχειρηματικότητα και άντε και ένα 20% επειδή είναι τώρα στα φώτα της δημοσιότητας και το Survivor το παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος, να μιλήσει και λίγο για το Survivor. Εντάξει, όλα αυτά, παιδιά, ο Τσάνκα, κατά αποκλειστικά ψέματα, για τον Τάνο τον βλέπουμε να μιλάει. Είναι γνωστός μέσα από το Survivor ο Τσάνκ. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι ερωτήσεις στον Τσάνκ για αυτό το θέμα, οι ερωτήσεις του είναι σύντομες, δυσκολεύεται να απαντήσει, είναι σαν να μην θέλει καθόλου να αναφερθεί στο Survivor. Και εκτός αυτού, μας έχει και λίγο μάθει τους δημοσιογράφους. Μα το θέμα, συγγνώμη Γιώργο μου, δεν είναι ότι μιλάει ο Ρέστης, επειδή εγώ δεν ήμουν παρούσα, αλλά επειδή συνήθως σε τέτοιου είδους διαλέξεις τίθονται ερωτήματα από το κοινό, φαντάζομαι ότι αυτό που πες και εσύ το ρωτάνε τα παιδιά και θέλουν να μάθουν. Ναι. Δηλαδή, έναν άνθρωπο, τώρα με το χαζό μου το μυαλό τέτοιον, τον εκμεταλλεύεσαι ίσως για τις γνώσεις του, για το μυαλό του, και όχι για το τι έκανε ο Ντάνος ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αστείο. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι η πλευρά των μαχητών έλεγε στον Ορέστη Τσάνκ τι να πει για τον Ντάνο και ο Ορέστης Τσάνκ το έλεγε. Ότι το έκανε. Ναι. Δηλαδή μην το λες κιόλας. Ό,τι του πεις, δηλαδή πρέπει να το κάνει. Το στήριξε κάπου αυτό τουλάχιστον, ήταν έτσι. Μου έλεγαν και το έκανε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι φοιτητές ρωτάνε έναν παίχτη πρώην. Όχι για την εμπειρία σου ή οτιδήποτε, πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς στα social media το 2017 ως πρώην παίχτης reality. Αυτά να τα καταλάβω. Θα βγάλουν και χρήματα, κάπου θα πάει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, επίσης, ο Τσάνκ, έχω να σας πω ότι μας έδειξε κάτι πληγές που έχει ακόμα από το Survivor. Τι στην καρδιά. Στο πόδι του. Τι εννοεί, σηκώ στο παντελόνι του. Κάτι από εδώ που λέει. Τι εννοεί, σου σήκωσε το παντελόνι για να σου δείξει την πληγή του. Ναι, μας το έδειξε. Μόνος δεν του. Ήθελε να είναι μπροστά η κάμερα, μας έδειξε το τραύμα του. Να πείτε, λέει, ότι να δείτε τι τράβηξε εγώ στο Survivor. Γιατί? Γιατί είναι ο Τσάνκ, γιατί μπορεί. Μα είναι άκυρο. Έχει αφήσει σοβαρές πληγές, ρε παιδί μου, και στο σώμα και στην ψυχή. Για να σας δείξω που με τσίπησε ένα κουνούπι εδώ πίσω το Σαββατοκύριακο. Τώρα ή μετά. Γιατί δεν είχα σαντεράκι, δεν είχα σκεπαστεί. Ναι, αλλά δεν ήσουν στον Αγιο Ντομίνικο, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να σταθώ, Γιώργο, μιας και έχουμε στην παρέα μας, στην συνέντευξη σου με τον Ορέστη, γιατί και εμείς τα συζητάμε αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα, όσον αφορά τον σειρμό. Διότι δεν ξέρω αν σου είπε, όπως σου έδειξε το χτύπημα στην Αχίλιο, μήπως σου είπε και εκτός κάμερας τι έχει γίνει με τη μηχανοδηγό. Όχι, δεν ήθελε να μιλήσει καθόλου για αυτό το θέμα. Ανέφερε γενικά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ότι είναι καλό να τα χρησιμοποιούμε. Έστειλε το κοινωνικό του μήνυμα. Εγώ σας έχω κάνει την πρόβλεψη. Ήταν μια πολιτική απάντηση, ξεκάθαρα. Όπως είναι στις περισσότερες απαντήσεις που δίνει ο Τσάνκ. Δεν το ρώτησες. Καταρχάς είναι αλήθεια όλο αυτό. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται κι εγώ ίδια. Είναι αλήθεια και μάλιστα έχουμε και νέα, γιατί σήμερα εγώ επικοινώνησα με τον υπεύθυνο του Στασί, τη σταθερή συγκοινωνία στην Αθήνα. Η απάντηση, να την πω τώρα ή μετά. Να την πει τώρα, να την πει μετά. Γιατί κρατάς τον κόσμο σε αγωνία, πολύ ξένη. Λοιπόν, θα μας τα πεις και εσύ και θα μας τα πει και ο ίδιος ο κύριος Δήμας, μιας και εδώ να έχουμε στην παρέα μας. Εγώ θέλω να μείνουμε στο κομμάτι αυτό λίγο, να καλέσω στην παρέα μας την Αγάθη μας. Αγάθη! Αγάθη! Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ ξέρω ότι εμείς έχουμε απλώσει όλες τις. Έχουμε απλώσει παντού τα πλοκάνια του το όλα καλά, μάλλον. Ερώτησε ο Γιώργος και πήρε μια απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη ερώτηση, καλλιστιακή τύπου. Αλλά ξέρω ότι επικοινωνήσατε και εσείς με τον Ορέστη Τσάνκ όσον αφορά το θέμα του ΣΑΠ και της φωτογραφίας. Ότι ο Ορέστης, να θυμίσουμε στον κόσμο, σε περίπτωση που δεν ξέρετε αυτή την είδηση, οδηγούσε τον ηλεκτρικό στην Αθήνα και ανέβασε φωτογραφία. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Δεν βαριέσαι. Το είπες απλά, το καταλάβαμε. Οδήγησε το σειρμό, το ανέβασε στο Instagram story και μάλιστα σχολίαζε και όλες τις ιστορίες. Νάτο, πού το βρήκατε ρε θηρία! Αυτό ακριβώς. Αφού το είχε κατεβάσει. Παιδιά, τώρα βλέπω ότι είναι βίντεο. Ναι, ναι. Γιατί στην αρχή νομίζαμε όλοι εδώ πέρα, Αγάθη, ότι είναι φωτογραφία και το δικαιολογήσαμε και βρήκαμε πάρα πολύ αυστηρή την τιμωρία για τη μηχανοδηγό. Αλλά τώρα που το βλέπω κι εγώ, είναι προκλητικό, είναι περίεργο. Είναι βίντεο και το ανέβασε και στην ιστορία του κιόλας και σχολίαζε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής πώς πηγαίνει και η διαδρομή. Αυτό έκανε ο Ορέστης. Εμείς λοιπόν θελήσαμε να μάθουμε την γνώμη του για όλο αυτό που συνέβη μετά. Να σας πω ότι στο τηλέφωνο στην αρχή ήταν αρκετά επιθετικός, όπως ήταν και στις δηλώσεις. Κάνε δηλαδή, μου τον αρχή... λίγο, γιατί δεν καταλαβαίνω, είμαι χαζή. Κάνε μου τον. Καλησπέρα σας, είμαι η Αγάθη Ράντη, τι κάνετε.
Ευγενικά πάντα απαντάει, όμως άλλαξε τον τόνο της φωνής. Δηλαδή, και τι να πω εγώ τώρα γι' αυτό. Δεν μπορεί να μην πει κάτι γι' αυτό, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί μια γυναίκα κοντεύει να χάσει τη δουλειά της. Και εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι success story, σε αυτό που λέγατε πριν, αλλά survivor story. Γιατί δεν έχει καμιά τύχη ο Ορέστη, οποιοδήποτε Ορέστη, να μην πούμε για τον Ορέστη μόνο, έτσι. Ούτε να βρεθεί στο σειρμό να οδηγήσει, ούτε να βρεθεί σε κάποια διάλεξη, αν δεν είχε πάει στο survivor. Ναι, Ακαθιμπού, αυτό λέγαμε εμείς. Γιατί δεν είπε για ένα success story, γιατί μπορεί το παιδί, έχει βρεθεί για την επιχειρηματικό του καλήμονο. Αυτό είπαμε, ότι για ποιο λόγο δεν χρησιμοποίησε το success story και χρησιμοποίησε το survivor story. Εσύ λοιπόν θέλω να μου πεις, για να μην σταθούμε στην διάλεξή του, τι κατάλαβες από αυτά που σου είπε, τι είπατε στο τηλέφωνο δηλαδή, τελικά. Μπορούμε και να τον ακούσουμε. Απλά αυτό που άφησε να εννοηθεί ο Τσάνκ είναι. Χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής της μεταφοράς όπως όλος ο κόσμος. Δεν είμαι celebrity. Πήγα σε αυτό το παιχνίδι που λέγεται Survivor για να ζήσω την εμπειρία. Δεν πήγα ούτε για να βγάλω λεφτά, ούτε για να γίνω τηλεπερσόνα. Δεν έχει τίποτα το Survivor για να ασχοληθούνε. Πρέπει να ασχολούνται όλοι με τον Τσάνκ. Αυτό που λέει είναι ότι τώρα έχει βαλτώσει λίγο η ιστορία με το Survivor και ότι πλέον πουλάει ό,τι κάνει ο Τσάνκ και κάθε Τσάνκ που βγαίνει το παιχνίδι. Συγγνώμη, αυτή είναι η άποψή μου. Ορέστη, αν μας βλέπεις, εδώ ένας δικηγόρος σχολίασε κάτι τις προάλλες στο ίντερνετ που δεν το ξέρει κανένας τον άνθρωπο και πέσανε να τον φάνε. Από τέτοιου είδους δηλώσεις, οι οποίες φέρεις εσύ την προσωπική ευθύνη ή από ένα τέτοιο βίντεο, η οποία είναι δική σου ευθύνη, δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα του 2017 να μην σχολιαστεί. Με τίποτα. Να μην είδα ποτέ Ορέστη στο Survivor, αυτό παιδιά όπως είναι πάλι θα εντοπιζόταν και θα σχολιαζόταν παντού. Βάζω στοίχημα δηλαδή γι' αυτό. Και, Νικολέτα, πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Ότι όταν παίρνουμε την απόφαση να μπούμε σε ένα παιχνίδι που μας παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο, ό,τι κάνουμε και μετά το παιχνίδι θα μας παρακολουθούν επίσης 24 ώρες το 24ωρο. Αγάπη, συγγνώμη, γεια. Και από μένα. Γιατί τα βάζουμε όμως με τον Ορέστη και όχι με την υπάλληλο που άφησε το πόστο της και παραχώρησε τη θέση της σε έναν παίκτη reality και σε έναν άνθρωπο ο οποίος όποιος και αν είναι. Μπορεί να ήμουν και εγώ, μπορεί να ήσουν και εσύ και μπορεί εμείς να μην το κάναμε ή μπορεί και να το κάναμε για μια εμπειρία. Θα σου πω αμέσως. Δεν τα βάζουμε πρώτα με τον Ορέστη. Απλά επειδή μου είπες και για το success story που είπα εγώ νωρίτερα, ναι. Γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι success story. Αυτό είναι survivor story, είναι ξεκάθαρη. Απλά η οδηγός ίσως εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβε την έκταση που θα πάρει το θέμα. Πόσες φορές, παιδιά, να σας πω ένα παράδειγμα, έχουμε βρεθεί σε ένα αεροπλάνο και ο πιλότος μπορεί να σου πει κάτσε λίγο στην καρέκλα να δεις πώς είναι αυτό το αεροπλάνο, πώς πιλοτάρεται. Στον αέρα. Όλους μας μπορεί να έχει, όχι στον αέρα, λίγο την απογείωση, λίγο την προσγείωση. Γιατί αμέσως στον αέρα να μου το πεις, γιατί θα πήγαινε πολύ καλά αυτή η φωτογραφία στο Instagram. Μπαίνει στον αυτόματο έτσι κι αλλιώς όλα αυτά. Σίγουρα συγκεκριμένα. Θέλω να πω λίγο, συγγνώμη, επειδή δεν έχει μιλήσει με την υπάλληλο, αλλά εμείς έχουμε μιλήσει με τον κύριο Δήμα, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του Σωματείου Ηλεκτροδηγών και τον οποίο τον έχουμε τώρα στον αέρα. Να μιλήσουμε, ναι. Συγγνώμη. Ωραία, επειδή τον... Α, ναι, γιατί δεν σας είπε να τον πάρετε τέτοια ώρα. Συγγνώμη, παιδιά, τι να κάνω, αυτά συμβαίνουν στις εκπομπές. Μου λέει πολύ ξένη, γιατί ο Γιώργος δεν έχει επιστροφή, ότι τον παίρνουμε εδώ και μισή ώρα τον κύριο Δήμα και δεν το σηκώνει, είναι κανονισμένο το πότε θα τον πάρουμε. Ήταν πάρα πολύ θετικός, μου μίλησε πολύ καλά το πρωί. Δεν σου λέω αγάπη μου, είναι θετικός αυτή την εκπομπή. Μας ο άνθρωπος μας είπε μόνος του να βγει. Μήπως τι, πού είναι. Ξέρεις, εγώ το φοβάμαι και όσοι δουλεύουν στα μετρό και στα τρένα και σε αυτά. Κύριε Δήμα, σηκώστε το τηλέφωνο, σας παίρνουμε. Πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, μέχρι να βγει ο κύριος Δήμας, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί να σου συμβαίνει και να του ξυβεί και κάτι του άνθρωπου, να μπορεί να μιλήσει, να έχει κλείσει το κινητό, δεν ξέρω. Τι είπατε. Είναι λοιπόν, να ξαναπούμε σε κέρια θέση μέσα στο κομμάτι αυτό. Τι γνωρίζει την κοπέλα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Θα σας πω αρχικά ότι μίλησα εγώ και με τον υπεύθυνο τύπο του Στασί, της εταιρείας κάτω στην Αθήνα, η οποία λέει η θέση της εταιρείας ήταν πάρα πολύ σαφής. Και βέβαια, αλλιώς, αν συμφωνούσαν με αυτό, δεν θα έθεταν και σε διαθεσιμότητα την συγκεκριμένη μηχανοδηγό, έχουμε να πούμε. Ναι. Θα περάσει από πειθαρχικό η συγκεκριμένη μηχανοδηγός, οπότε θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο μέλλον για το τι ακριβώς θα γίνει και το πώς θα συνεχιστεί όλη αυτή η υπόθεση. Ο υπεύθυνος από το Στασί ήταν λίγο αρνητικός γενικά στην προβολή όλου αυτού, ενώ του είχα πει ότι έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Λέει ότι η δημοσιότητα τη δίνετε εσείς οι ίδιοι σχετικά με το θέμα, τα κανάλια και εκπομπές. Μα. Τι! Ναι. Συγγνώμη, ο κύριος Δήμας το αυτό. Όχι, μου το είπε ο υπεύθυνος του Στασί. Ο κύριος είναι Δήμας, δυνατόν, ο κάτι κύριος τέτοιο Δήμας... δεν είναι κουτσομπολιό. Ναι. Δεν είναι θέμα lifestyle. Δηλαδή, με κάτι τέτοιο, όπως μπορεί να ακολουθεί, να συζητηθεί μέσα από τη δική μας την εκπομπή, μπορεί να συζητηθεί αντίστοιχα από το δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Δεν είναι δυνατόν να μην έπαιρνε θέση αυτό το θέμα. Και εγώ τώρα που είδα το βίντεο, παιδιά, δεν σας κρύβω, γιατί άλλη φωτογραφία. Όχι ότι στρίβει αυτό το πράγμα, αλίμονο. Αλλά είναι. Δεν το κάνει. Νικολέτα μου, στην βλακεία τη κι αυτή τώρα, έτσι. Οφείλουν να πάρουν επίσημη θέση και να βγει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του. Νικολέτα, ξεκάθαρα.
Έλα. Νικολέτα, ναι, δεν ξέρω αν ακούτε. Υπάρχουν άνθρωποι έτσι, στο σειρμό αυτό. Είναι ναι, αυτό ναι, πιο σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, δεν πιάνουμε και οδηγούμε έτσι. Και στον αυτόματο να είναι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και εγώ δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη γυναίκα ήξερε ότι αυτό θα γίνει Instagram βίντεο. Και δηλαδή, να μην ήξερε. Και να μην ήξερε. Είναι πολύ σοβαρό. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αυτό είναι το πρώτο. Αλλά επειδή με ρώτησες πριν για τη συγκεκριμένη γυναίκα, προφανώς μπορεί και η γυναίκα να μην σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Όχι, ότι καλή, αποβλακία ήταν. Αποβλακία. Και θα το ανεβάσει και θα γίνει τόσο μεγάλο δώρο να σα πω κάτι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σοβαρή η αμέλειά τη. Αλλά εγώ διαφωνώ που λέγατε προηγουμένως για τον Τζάνκο ότι εντάξει, παιδί είναι και μπορεί να ενθουσιάστηκε και μπορεί να τύχει και σε όλους μας. Όχι. Φαντάζομαι τους περισσότερους, άμα μας έλεγε κάποιος, ελάτε να καθίσετε να κινήσει στο σειρμό, θα λέγαμε όχι, δεν γίνεται. Είναι δυνατόν να καθίσω, πώς το διηγήσω, ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μην τον αφαιρώνουμε κιόλα. Λοιπόν, στο τιμόνι του ενό σύντροφου. Ό,τι αρπάξει ο ποπό, παιδιά, είπαμε. Απλά πρέπει κάποια πράγματα να προσέχουμε. Αγάπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Γιώργο, μου να ευχαριστήσουμε και εσένα πάρα πολύ. Ναι, και να πω κάτι τελευταίο. Ότι εγώ απευθύνθηκα μετά στο Σωματείο Εργαζομένων Ηλεκτροδηγών, γιατί εκεί ανήκει η συγκεκριμένη μηχανόδηγο. Εκεί είναι ο κύριο Δήμα. Ήταν πάρα πολύ θετικό στο να μιλήσει, αλλά δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Μάλιστα. Αυτά. Κύριε Δήμα, τι να σας πω κι εγώ τώρα. Τι κάνετε, αυτό το πράγμα που λέτε να βγαίνετε στις εκπομπές, ενώ εσείς μας το λέτε να βγείτε να ξεκαθαρίσετε και τελευταία στιγμή να μας γιώνετε. Τι να σας πω. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ δεν θα χαλάσω τη διάθεσή μου για τέτοια πράγματα, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε εμείς με ένα έτσι αγαπημένο πρόσωπο αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά και δικό σας. Θα πάμε να δούμε τη συνέντευξη που έδωσε ο κολλητός φίλος και του Μποκ και του Γιάννη του Σπαλιάρα. Πιανού πιο πολύ. Ποιος μίλησε με τον Ταραξία, εσύ εγώ, Γιώργο? Εγώ. Ποιανού φίλωσε πιο πολύ, του Μπό ή του Γιώργου? Νομίζω του... από ό,τι κατάλαβα με τον Γιάννη τον Σπαλιάρα. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, είπατε πάρα πολλά πράγματα. Τα είπε όλα ο Ταραξίας. Είπε ότι όσες δηλώσεις έχει κάνει ο Γιάννης Σπαλιάρας είναι αληθινές. Ακόμα και ότι έχει πάει με 4.000 γυναίκες και λίγο παραπάνω. Πού το ξέρει ο Ταραξίας, ήταν μπροστά. Μπορεί να ήταν μαζί. Λοιπόν, για πάμε να σας δούμε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Δύο Γιώργους. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Τι κάνεις, αγοράκι μου, γεια σας, Γιώργο. Καλώ σας βρήκα. Το Γιώργο, τον βλέπετε καθημερινά στο Όλα Καλά, γιατί παίρνει πάρα πολύ ώρα συνεντεύξεις. Και θα τον δούμε και σήμερα. Αλλά τώρα είσαι για έναν άλλο λόγο εδώ. Είμαι για έναν άλλο λόγο, ο οποίος έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο θέμα και πάρα πολλές μεγάλες αντιδράσεις. Και νομίζω ότι όσο προχωράει αυτό και γίνεται ακόμα πιο γνωστό, τόσο και οι αντιδράσεις θα μεγαλώνουν. Μιλάμε για τον τελικό του τουρκικού Survivor, το οποίο θα γίνει σε μια πολύ όμορφη περιοχή της Κύπρου, στα Κατεχόμενα, στη Βοκολίδα. Δεν ξέρω αν ξέρετε πού είναι. Το κοιτάξαμε. Το έχω στο κοντά. Τέλεια. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, με ωραίες παραλίες, με πάρα πολύ ωραία θέα, πάρα πολύ πράσινο. Οπότε... Είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Να κάνω εγώ μια ερώτηση πριν συνεχίσει, Γιώργο μου, που ίσως να το έχει και απορία ο κόσμος. Αυτό είναι στάνταρ, δηλαδή. Είναι επίσημη ανακοίνωση ότι θα γίνει εκεί ή είναι μία υπόθεση όπως είχαμε εδώ, π.χ. λέγανε μία Λέσβο, μία... ναι, είχαν πει όλα τα νησιά, ας πούμε. Τι είναι επίσημο. Το τουρκικό Survivor έχει ξανακάνει στην συγκεκριμένη περιοχή και παλαιότερα τους τελικούς του Survivor. Απλά δεν είχαμε Survivor στην Ελλάδα για να ασχοληθούμε. Έτσι, εμείς επικαλούμαστε βέβαια την Cyprus Times, η οποία και το ανάρτησε σήμερα αυτό στην ιστοσελίδα της. Αυτό είναι η αφίσα του, συγγνώμη. Το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο. Ναι, και είναι να πούμε ότι είναι ένα υπέροχο ξενοδοχείο 160.000 τετραγωνικά μέτρα. Oh, wow. 2.300 μέτρα είναι μόνο η παραλία του. Έχει εκπληκτική θέα και να πούμε ότι έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολύ τη συγκεκριμένη περιοχή. Και συγγνώμη. Έχουν δαπανηθεί πολλά λεφτά. Μίνι Las Vegas είναι αυτό, έτσι. Από εγώ κάτι άλλο θα πω τώρα με το χαζό μου το μυαλό. Πότε χτίστηκε αυτό το ξενοδοχείο? Αυτό έχει 4-5 χρόνια. Άρα είναι καινούριο. Ναι. Εγώ έχω μια. Πώς επιτράπει να χτιστεί κάτι εκεί πέρα? Δηλαδή... Είναι υπό τουρκικής διοίκησης. Παράνομα. Όχι, όχι, παράνομα. Από τη στιγμή που είναι κατεχόμενα, από είναι παράνομα. Παράνομα κατεχόμενα. Στρατό. Ναι, αλλά είναι όμως με τουρκική απόφαση αυτό. Καλά, εννοείται. Τι θα ήταν. Αλλά εγώ. Γι' αυτό έχει προκαλεί και αντιδράσει. Γι' αυτό, δηλαδή δεν είναι το ότι. Δηλαδή, πώς διέφυγε αυτό και να το μαθαίνουμε. Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ αφορμή το Survivor ότι μαθαίνεται κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα άλλα. Και το λέω το αφορμή ότι το μάθαμε για καλό, δεν το λέω για κακό. Αν μου λες ότι χτίστηκε πριν 5 χρόνια. Και δεν έχει γίνει θέμα τεράστιο. Πώς είναι δυνατόν το μαθαίνουμε κι εμείς και κάποιος κόσμος? Προφανώς οι άνθρωποι στην Κύπρο το γνωρίζαν, έτσι. Αυτό φαντάζομαι. Είπατε στην αρχή, ότι όσο μαθαίνετε αυτό, θα έχουμε και πιο πολλές αντιδράσεις. Και να πούμε ότι με υποδικού... Όχι για το Survivor, για ότι το... χτίστηκε και ξενοδοχείο. Αυτό, το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Ναι, λοιπόν, πάμε λίγο να μας πεις εσύ, γιατί ξέρουμε ότι έκανες το ρεπορτάζ σου και μίλησες με πολύ γνωστό δημοσιογράφο της Κύπρου. Τον κύριο Κωνσταντίνο Νικολάου, ο οποίος είναι διευθυντής του περιοδικού Showtime στην Κύπρο και μας είπε πολλά πράγματα. Θα σας ακούσουμε.
για τον τελικό του τουρκικού σαρβάριου που θα γίνει στην Βοκολίδα, στην περιοχή των κατεχόμενων στην Κύπρο. Είναι αλήθεια, τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Είναι ένα σημείο πάρα πολύ όμορφο, ένα ελληνικό σημείο το οποίο άρπαξαν οι Τούρκοι με το έτσι θέλω το 1974 και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη χρονιά που θα κάνουν εκεί τον τελικό του survival. Έχει ξαναγίνει αυτό. Υπάρχουν δυστυχώς αντιδράσεις από κυπριακής πλευράς, ενώ από τους πολίτες, όχι από τα πολιτικά πρόσωπα της Κύπρου. Αλλά τουλάχιστον ο κόσμος και οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, οι Έλληνες κάτοικοι της Βοκολίδας, που τώρα πια δεν μένουν εκεί μετά από τόσα πολλά χρόνια, δυστυχώς έχουν εναντιωθεί και δεν θα ήθελαν με τίποτα να δουν στις οθόνες τους τη δική τους πόλη, το δικό τους χωριό, κάποιοι να αγωνίζονται για ένα έπαθλο ή για ένα survivor ή τέλος πάντων να βιάζονται τον τόπο τους. Βλέπουμε ότι έχουν προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις οι Τούρκοι σχετικά με τον τελικό του survivor, όπως ας πούμε σε κατεδαφίσεις μνημείων ελληνοκυπριακών, πολύ σημαντικών για τον τόπο. Οι κατεδαφίσεις και κάποια μνημεία ιερά, εκκλησίες και το καθεξής έγιναν εδώ και πολύ καιρό, δεν έγιναν λόγω survivor. Αλλά ναι, δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια που εξαφάνισαν ό,τι ιερό και ελληνικό υπήρχε σε αυτά τα χωριά της Κύπρου. Την κίνηση του Ατζούν, του Τούρκου παραγωγού, πώς την βλέπετε? Είναι όπως πάντα προκλητική. Είναι προκλητική, είναι μια κίνηση ενός Τούρκου, ό,τι όνομα και να έχει αυτός, που όπως πάντα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, βρίσκουν έναν τρόπο να βάζουν μαχαίρι στους Έλληνες και να ρίχνουν αλάτι στις πληγές. Σωστό. Παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Είναι λεπτό το θέμα. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιου εκπομπή υποτίθεται, αλλά δεν μπορείς να με το σχολιάσεις αυτό το πράγμα. Και να πω ότι δεν τα ανέφερα όλα, δεν τα καταγράψαμε όλα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία που είχαμε, γιατί χρησιμοποιεί και πολύ προκλητικές εκφράσεις ο κύριος Κωνσταντίνος. Είσαι καλά, εννοείται. Με το δίκιο του, γιατί δεν πρέπει να παίζει με τα συναισθήματα των ανθρώπων που έχουν βιώσει τόσο δύσκολες καταστάσεις. Εγώ να θυμίσω ότι ο Ατζούν είχε προκαλέσει και άλλη φορά την αντίδραση του κόσμου στις 19 Μαΐου που είχε ανεβάσει εκείνη τη φωτογραφία του Κεμάλ, που ήταν η ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων. Αλλά τα γενέθλια του Κεμάλ. Και η γενέθλια του Κεμάλ. Ακριβώς, και η μέρα νεολαίας και αθλητισμού για την Τουρκία. Γενικά υπάρχει μια πρόκληση, η οποία δεν ξέρω αν γίνεται εσκεμμένα. Παρ' όλα αυτά, όταν κατεδαφίζονται μνημεία και από ό,τι διάβασα, Γιώργο, κατεδαφίστηκε και μια Ορθόδοξη Εκκλησία, η Αγία Θέκλα. Η Αγία Θέκλα, έτσι ακριβώς. Η οποία φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, εγώ που είμαι χριστιανή Ορθόδοξη, είμαι στενά συνδεδεμένη και δεν θεωρώ ότι επιτρέπεται να κατεδαφίζεται μια εκκλησία η οποία μετρά έναν αιώνα ύπαρξης στην περιοχή. Δηλαδή, σίγουρα, αλλά να σου πω κάτι. Είναι ένα κτίριο. Σίγουρα είναι σύμβολο, αλλά διώξουν ανθρώπους. Τώρα, άμα το αρχίσουμε και το ψάξουμε αυτή την ιστορία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Καλά, εδώ χτίσα ξενοδοχείο πουλάκι. Ναι, αλλά γκρέμισαν αυτό το σύμβολο. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά τι να το κάνει το σύμβολο, τι να το κάνει το σύμβολο του χριστιανισμού όταν έχουν διωχθεί οικογένειες. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Γιατί μπορείς να κάνεις και τίποτα. Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την πιο σωστή λέξη. Έτσι. Λέει ότι αυτός ο τόπος πραγματικά έχει βιαστεί. Δεν ξέρω τι έγινε πέρυσι και πρόπερσι. Εμένα το πρώτο πολύ απλό πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι φέτος συγκεκριμένα αυτός ο άνθρωπος, και μιλάω για τον Τούρκο παραγωγό, βγάζει ένα σωρό χρήματα από την Ελλάδα. Άρα θα έπρεπε να το προσέξει αυτό. Και είναι προκλητικό. Έχεις από το δίκιο. Πολύ απλό, λέω Νικολέτα, πέρα από όλα τα άλλα που είναι ιστορία. Άμα πιάσουμε την ιστορία, μπορεί να μιλάμε για κανένα δύο εκπομπές. Αλλά λέω το πολύ απλό. Φέτος ο άνθρωπος αυτός έχει θησαυρίσει από την Ελλάδα. Άκουσα, θα έπρεπε να κρατάει τους τύπους. Από οπουδήποτε θησαύριζε αυτός ο άνθρωπος. Εγώ θεωρώ κάτι. Σαν λαός είμαστε γνωστοί ότι είμαστε λίγο, ξέρετε τι. Είμαστε πολύ φιλότιμοι. Ανεκτικοί. Όχι ανεκτικοί. Είμαστε φιλότιμοι αυτό να σου. Αυτό δεν θα πάρουμε τίποτα κακό. Έρωτα. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χίλια δεκακά, ναι, μεν, μπουρμπουρ, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά είμαστε και λίγο. Θέλω να πω άλλη λέξη που ξεκινάει από μη. Αυτό σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να το πω στην τηλεόραση. Εγώ πιάστηκα από το πιο απλό, ρε παιδί μου, από τα συμφέροντά του. Το πιο απλό είναι άλλο, Μιχάλη. Είναι αυτά που είπα. Η επέκταση Τούρκη, αν θυμάστε, στην ένωση που είχαν κάνει και παίξαμε μαζί Έλληνες και Τούρκοι, μιλούσαν για μια ελληνοτουρκική φιλία, για μια πολύ μεγάλη αγάπη. Μισό λεπτό. Αν μιλάμε για ελληνοτουρκική φιλία, εγώ αν ήμουν αυτός ο παίκτης ο οποίος φώναζε και υποστήριζε πάρα πολύ την ελληνοτουρκική φιλία, θα έλεγα όχι, δεν συμφωνώ στο να πάρω μέρος σε αυτό το τελικό. Γιατί θυμίζω ότι ξέρουν ιστορία.
ξύνο. Εντάξει, αυτό δεν είναι μία σελίδα στην ιστορία, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο μαύρο. Δεν σημαίνει ότι όπως μπορεί να τα παίρνει ένα. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, πιο φανατισμένοι είναι οι άνθρωποι που έχουν άμεσα σχέση με την ιστορία αυτή της Κύπρου, έτσι. Είτε είναι οι Τούρκοι είτε είναι οι Κύπροι. Θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά δεν πιστεύω ότι την ξέρουν, η Σοφία μου, δυστυχώς την ιστορία. Οπότε όταν μιλάμε για τεράστιο πληθυσμό. Όταν μιλάμε για ελληνοτουρκική φιλία, τότε να το εννοούμε και να μην το λέμε απλά για την τηλεθέαση. Και να πω ότι ο τελικός του περσινού survivor του τουρκικού είχε γίνει στο Artemis Resort, το οποίο είναι μια απομίμηση του Παρθενώνα. Πού είναι αυτό? Φανταστείτε λοιπόν, και αυτό είναι στην ίδια περιοχή εκεί της, των κατεχόμενων. Κατάλαβες, αυτό έπρεπε να γίνει, θέμα όταν έπρεπε να γίνει, τέλος πάντων. Καλά, πολλοί Έλληνες, συγγνώμη τώρα ένα τελευταίο άμα μου επιτρέπετε, πολλοί Έλληνες έχουν βρει τον πελά τους που έχουν πάρει μέρος σε συναυλίες στα κατεχόμενα, μην θυμίσουμε τώρα και ξύσουμε πληγές, αλλά πάρα πολλοί έχουν κατηγορηθεί για την παρουσία τους εκεί. Μα. Και με συναυλίες και με άλλους τρόπους. Αυτό ήταν και λίγο υπερβολή, νομίζω τώρα. Θυμήθηκα πρώτα την Άντζελα Δημητρίου που τύχε. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Τέλος πάντων. Γιατί να συνεχίσουμε τώρα. Γιώργο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας και για το ρεπορτάζ σου.